Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδε πυράβλου σε υποδομέ στην Ουκρανία, αναγκάζοντα έκτακτε διακοπέ ρεύματο σε ολόκληρη τη χώρα εν μέσω άσχημων καιρικών συνθήκων, και σκοτώνοντα και τραυματίζοντα ανθρώπου στα σπίτια του στον Νότο, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Η τελευταία ρωσική επίθεση ακολούθησε τι προειδοποιήσει από Ουκρανού αξιωματούχου ότι η Μόσχα σχεδιάζει μια νέα ολοκληρωτική επίθεση στι αρχέ του επόμενου έτου, ένα χρόνο αφού το μια εισβολή που κατέστρεψε μεγάλο μέρο τη Ουκρανία. Αλλά έφερε ελάχιστα εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο. Τα ρωσικά στρατεύματα είναι τώρα βαλτωμένα προσπαθώντας να κρατήσουν εδάφη στα νότια και ανατολικά, περίπου το 1 πέμπτο τη Ουκρανία. Οι μάχες κατά μήκος τη πρώτη γραμμή είναι βάναυσε, με πολλού στρατιώτε και από τι δύο πλευρέ να πιστεύετε ότι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, αν και καμία από τι δύο πλευρέ δεν εκδίδει λεπτομερεί αναφορέ για στρατιωτικέ απώλειε. Οι Ρώσοι πιστεύουν ότι η Αμερικανική βιομηχανία δεν είναι σε καμία περίπτωση σε θέση να διατηρήσει τον σημερινό ρυθμό του πολέμου πυροβολικού. Είναι πεπισμένοι ότι οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά του και η αναπλήρωσή του με τον κατάλληλο ρυθμό δεν θα λειτουργήσει. Οι εκτιμήσει του είναι ότι στην Ευρώπη η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Άλλωστε, όλο αυτό το διάστημα, με στρατιωτική έννοια, οι Ευρωπαίοι ζούσαν κάτω από την Αμερικανική ομπρέλα με την ελπίδα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα του προστατεύσουν. Το γεγονό είναι ότι η ολόκληρη στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτείων είναι χτισμένη σε έναν ισχυρό στόλο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπλανοφόρων. Η στρατιωτική στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερική βασίζεται σε πλοία υποβρύχια, ακόμη και στην αεροπορία, αλλά όχι στο πυροβολικό, κάτι που είναι πολύ λογικό για μια χώρα τη οποία το έδαφο είναι κρυμμένο πέρα από τον ωκεανό. Αντιθέτω, η στρατιωτική ισχύ τη Ρωσία Βασίζεται ακριβώ στον Χερσαίο στρατό, συμπεριλαμβανομένο του Θεού του πολέμου, το πυροβολικό. Και αυτό σημαίνει ότι όλα όσα σχετίζονται με τον πόλεμο τη ξηρά, πυροβολικό, τάγκ, πεζικό, αυτό είναι ένα ανεφόρον πλεονέκτημα από την πλευρά τη Ρωσία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και η Δύση, ακόμα και αν θέσουν τον κατάλληλο στόχο αυτή τη στιγμή, θα μπορέσουν να υπερκαλύψουν τι δυνατότητε τη Ρωσία μόνο σε χρόνια, σημειώνει το ρωσικό μέσο Μαζική Ενημέρωση και συνεχίζει. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι σε έναν επίγειο πόλεμο δεν υπάρχει κανεί ισχυρότερο από τη Ρωσία στον κόσμο. Και αυτό σημαίνει ότι τα σύνορά μα είναι κλειδωμένα, αφού φτάσουμε στα επιθυμητά σύνορα τη γειτονική χώρα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σας.